και στη Βουλή και αμέσως μετά θα την σχολιάσουμε με τον συνάδελφο Σπύρο Παπαδάκη. Γιατί όλοι ζητούν αυτή τη στιγμή από τη Νέα Δημοκρατία συνένεση σε μια λάθος πολιτική? Μήπως δεν είχε κυβέρνηση άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία? Είχε. Μήπως δεν είχε και κυβέρνηση εφεδρικά εξαπτέρυγα να τη στηρίξουν, όπως έγινε πέρσι? Είχε. Αλλά με αυτά που προβλέπει το μεσοπρόθεσμο, ούτε τα εξαπτέρυγα τολμούν πια να στηρίξουν αυτό το αδιέξοδο. Προτιμώ να είμαι εξαπτέρυγος της ανάγκης, παρά να είμαι χερουβίμ της ανοησίας. Η Ελλάδα βούλιαξε. Και η Ελλάδα βούλιαξε γιατί οι κυβερνήσεις στη μεταπολίτευση δεν στάθηκαν στο ύψος των εθνικών περιστάσεων. Για να καταλάβετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το μέγεθος της παραπληροφόρησης, ακούστε το εξής. Η γαλλική εφημερίδα Λεζεκό έφτασε χθες στο σημείο, χθες, να επιτεθεί προσωπικά σε μένα με το εξής απίστευτο επιχείρημα. Σας διαβάζω επιλέξεις. Η παρέτηση Παπανδρέου απορρίφθηκε από τον Αντώνη Σαμαρά και από την άκρα κομμουνιστική αριστερά. Κύριε Πρωθυπουργέ, πρέπει να ομολογήσω ότι σας είχα υποτιμήσει. Έβλεπα ότι δεν μπορούσα να ελέγξετε τους κουρίδες και τώρα έμαθα στην αίθουσα ότι μπορεί να ελέγξετε τις μεγαλύτερες εφημερίδες Ευρώπης. Μπράβο σας. Μπορεί να ελέγξετε, λέει, τις εφημερίδες της Γερμανίας, της Γαλλίας και όλες αυτές οι οποίες καταφέρονται του κ. Σαμαρά. Τι θα έκανα εγώ αν ήμουν στη θέση του κ. Σαμαρά? Μια κουβέντα. Γιώργο, σε αυτό που μου είπες, είσαι σοβαρός, το κάνεις? Ναι. Σε 2 λεπτά είμαι εκεί. Σε 2 λεπτά είμαι εκεί και το κουμπώνω. Όταν το κρατάς 6 ώρες, όταν δίνεις διαρροές δεξιά και αριστερά, βεβαίως θα επισέλθουν άλλες δυνάμεις που θα μπορούσαν να τον ανατρέψουν. Μια συμβουλή, κύριε Παπαδρέου, να τον ακούτε, το σύμβουλό σας. Δικαίως διαμαρτύρεται, δεν το έχετε φερθεί καλά. Εγώ πιστεύω πάντως σήμερα ότι ενέκρινε τη νέα σας την κυβέρνηση. Δεν έχει σημασία αν θα την ψηφίσει ή όχι, την ενέκρινε. Πάντως, κοιτάξτε, δώστε του σημασία, δεν βλέπετε πώς σας αγαπάει. Σας είπα να τον κάνετε υπουργό και εσείς τον κάνατε κοινοβουλευτικό σας εκπρόσωπο. Δικαίως διαμαρτύρεται. Μου διέφυγε μια αραβική παροιμία. Άπαξ προδότης, πάντα προδότης. Εγώ τον συμπαθώ, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Το θυμάμαι την εποχή του Αβέροφ, είμαστε και τα δύο παιδιά του Αβέροφ. Και θα του κάνω ένα δώρο. Ένα δώρο που νομίζω ότι το έχει διαβάσει. Και είναι, μάλιστα, ένα βιβλίο που έχει γράψει, ένα ωραίο μυθιστόρημα, που έχει γράψει η γιαγιά του, η Πινόρπη Δέλτα, ο Τρελαντώνης.